Κυρίε και κύριοι, πέντε νεκροί ο απολογισμό από τη σύγκρουση Ελληνόκτη του τάνκερ με τουρκικό αλλιευτικό. Τα ξημερώματα στα Άδανα. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκε του δυστυχήματο. Η Γεωργία Λαγού έχει να μα δώσει η ρεπορτάζ. Γεωργία. Πράγματι, Νίκη, κυρίε και κύριοι, πέντε είναι οι νεκροί. Είναι ο τραγικό απολογισμό μετά από τη σύγκρουση του αλλιευτικού α, τουρκικού σκάφου Πολάτ Μπέι με το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο έφεσο, το οποίο σημειώθηκε σήμερα στι 5. Ε, 6 παρα 10, συγγνώμη, ώρα Τουρκίας, 37 ναυτικά μίλια ανοιχτά της πόλης Μερσίνη στα Άδανα. Να πούμε πως το 20 μέτρο ψαροκάικο είχε αποπλέψει από το καράτα και με τη σύγκρουση αναποδογυρίστηκε. Και μισοβυθίστηκε. Άμεσα στο σημείο α, ε, επέβαιναν α, ε, η επιχείρηση διάσωση του, του τουρκικού λιμενικού. Ναι. Να πούμε πω ο πέμπτο αγνοούμενος βρέθηκε πριν από λίγη ώρα. Όσον αφορά το ελληνόκτητο πλοίο Έφεσο, είχε αποπλέψει από την πόλη Σεϊχάν με προορισμό το Γιβλαρτάρ. Ήταν φορτωμένο με τόνους πετρέλαιο, στο οποίο επέβαιναν 27 μέλη πληρώματος 13 λοιπόν. Έλληνες, 14 φιλιππίνε. τραγική έκβαση με πέντε νεκρού. Σε ευχαριστούμε Πολιτη Γεωργία Λαγού